Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ένταλμα σύλληψη του Βίκτορ Γιανούκοβιτ για μαζικέ δολοφονίες ειρηνικών πολιτών εξέδωσε η Ουκρανία, όπω έκανε πριν από λίγο γνωστό εκτελών χρέη Υπουργού Εσωτερικών. Όπω έγραψε στο Facebook, ο Άρσε Ναβάκοφ έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα που αφορά και άλλα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα. Προ το παρόν παραμένει ασαφέ πού ακριβώ βρίσκεται ο αποπεμφθεί πρόεδρο. Σύμφωνα με αναφορέ, θεάφη την Κυριακή στην Κρυμαία ενώ στο διαδίκτυο, δημοσιεύθηκε και βίντεο που το δείχνει να αναχωρεί με ελικόπτερο προ άγνωστη κατεύθυνση. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα η Κάθρινά στον επικεφαλή τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αριθμό των νεκρών από τι συγκρούσει τη περασμένη εβδομάδα ανέρχεται στου 82. Με βασικά αγκάθια τη συμφωνία στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τον τρόπο διάθεσης του πρωτογενού πλεονάσματος άρχισε πριν λίγο ο νέο γύρος των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόικα. Στι 4 ξεκίνησε το πρώτο ραντεβού τη τριμερού με τον Γιάννη Τουρνάρα, ενώ στι 7 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με του Υπουργού Ανάπτυξη και Υγεία. Όπω δηλώσει ο Υπουργό Υγεία Άνδονη Γεωργιάδη, την απόφαση να μην πολλούνται τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στα σούπερ μάρκετ, αλλά να πέσουν οι τιμέ του και λόγω των χιλιάδων φαρμακείων που υπάρχουν στη χώρα, έλαβε ο Πρωθυπουργό κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Γεωργιάδη απέφυγε να απαντήσει τι θα γίνει αν η Τρόικα δεν την κυβερνητική πρόταση. Χθες, Κατά τη διάρκεια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, επετέφθη συμφωνία για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν το γάλα και τα βιβλία. Σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξη, η κυβέρνηση επιμένει στην εφαρμογή του 80% των προτάσεων του ΩΣΑ για την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία, ενώ προτίθεται να παρουσιάσει και μεταρρυθμιστικά μέτρα εκτό των προτάσεων του Διεθνού Οργανισμού. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τρόικα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πω ό,τι συμφωνηθεί θα περάσει από τη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίε, το ΣΔΟΕ έχει στρέψει τι έρευνέ του σε τουλάχιστον 8 μη κυβερνητικέ οργανώσει που φέρονται να έχουν καρποθεί εκατομμύρια προκειμένου να μελετήσουν μεταξύ άλλων την κλιματική αλλαγή στον Μαυρίκιο, να εκπαιδεύσουν δημοσιογράφου στη Γεωργία και να ενισχύσουν τον Κουτζαράτ στο Πακιστάν. Ο Γενικό Επιθεωρητής Δημόσια Διοίκηση Λέανδρο Ρακιτζή δήλωσε στην τηλεόραση του Sky Ελάχιστα χρήματα πρόκειται να επιστραφούν από την έρευνα που διεξάγεται στις ΜΚΟ. Όπω εκτίμησε, τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά έχουν κατασπαταληθεί και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να καταλογιστούν ποινικέ κυρώσεις. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα οι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της ΕΤΕΚΑ και πρόεδρος του Ατρώμη του Γιώργος Σπανός. Στην εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν για να απολογηθούν και ο υπεύθυνος γεφυροπλάστηκας του ΟΛΠ, δύο οδηγοί βιτιοφόρων και ένας πρατηριούχος που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, εκ των οποίων οι πέντε με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις που κυμαίνονται από 3.000 έως 7.000 ευρώ. Ποινική δίωξη για παρακόλληση συγκοινωνιών ασκήθηκε σε βάρο των οκτώ συλληφθέντων στα διόδια τη Πάχη Μεγάρων, ενώ σε βάρο ενό εξ αυτών ασκήθηκε ποινική δίωξη και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι επτά από του οκτώ κατηγορούμενου παραπέμπθηκαν να δικαστούν στο αυτόφερο. Το πρωί οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στον Ισαγγελέα εν μέσω επεφημιών από συγκεντρωμένου που του συμπαρίστανται. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι ο Δήμαρχο Μεγαρέων Ιωάννη Μαρινάκη και τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου φέρεται να εκτιμά η Τρόικα τι επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκε των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, με την Ελλάδα να υπολογίζει τι επιπλέον ανάγκε κάτω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπω αναφέρεται στο δημοσίευμα, η διαφωνία είναι τόσο έντονη ώστε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει απειλήσει να δημοσιεύσει μονομερό τι δικέ του εκτιμήσει που τοποθετούν τι κεφαλαιακέ ανάγκε των τραπεζών στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευρώ, εφόσον η Αθήνα επιμένει στον υπολογισμό των 6. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τη διευθέτηση του χρέου σαν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντα στο ΣΚΑΙ ο Πάνο Κουρλέτη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης εξέφρασε επίσης στο Sky την εκτίμηση πως το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, καθώς οι διευκολύνσεις που εξετάζουν οι Ευρωπαίοι για μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση των δανείων δεν αφορούν τη δύσκολη περίοδο έως το 2020, αλλά μεταγενέστερες αποπληρωμές. Αναφερόμενο σε παλαιότερη δήλωσή του πω στην Ελλάδα υπάρχει υποφορολόγηση, ο κ. Σταθάκη διευκρίνησε πω υποφορολογούνται ορισμένε κατηγορίε, ενώ αντίθετα μισθωτοί και καταναλωτέ σηκώνουν μεγάλα βάρη. Σε τέσσερι σταυρού προσανατολίζεται η κυβέρνηση στι ευρωεκλογέ, όπω είπε ο Γιάννη Μιχελάκη, ενώ είπε ότι θα υπάρχει μία εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, ο Υπουργό Εσωτερικών είπε ότι θα ισχύσει το ασυμβίβαστο ιδιότητα βουλευτή και υποψηφίου Ευρωβουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Υπέρ τη στήριξη του Γιάννη Γουρού για την περιφέρεια Αττική, στάσσονται στο μεταξύ όλο ένα και περισσότερα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ άλλων ο Άδωνη Γεωργιάδη και ο Πάνο Παναγιοτόπουλο. Υπάρχει ένα γόνιμο διάλογο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο και Δίκολου. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Αττικής Ρένα Δούρου, μιλώντα στο Σκάι, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μαζεύουν με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια οι μνημονιακοί με τους αντιμνημονιακούς περιφερειάρχες, γιατί οι πρώτοι θα παίξουν με εργολαβικά συμφέροντα. Αγανάκτηση στου φιλάθλου και πολλά ερωτηματικά προκαλούν τα συντονισμένα σοβαρά διαιτητικά λάθη που σημάδεψαν τρει αναμετρήσει του πρωταθλήματο στη Super League το Σαββατοκύριακο. Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία Δελφάκη έχει ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον Εργοτέλη του Απόστολος Νικολαίδη, αλλά και από τον διαιτητή Μάνταλο Οάρη στην αναμέτρηση των Χανίων κόντρα στον Πλατανιά που έλξε με νίκη των γηπεδούχων. Παράλληλα, το ενδεχόμενο αποχώρηση από το πρωτάθλημα εξετάζει ο Απόλων μετά τη σε βάρο του διαιτησία στον αγώνα με τον Πανιόνιο το Σάββατο. Με ανακοίνωση τη ΙΠΑΕ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε συνάντηση την προσεχή Πέμπτη, προκειμένου να αποφασιστεί αν, όπω αναφέρεται, η ομάδα θα συνεχίσει να συμμετέχει στη στιμένη παροδία. Και μια ματιά στον καιρό. Στι Κυκλάδε, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν βροχέ και σποραβικέ καταιγίδε. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με πρόσκαιρε τοπικέ βροχέ, κυρίω στα βυτικά. Από το απόγευμα, πάντω, ο καιρό θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε δεφίνσει στα βυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έω 13 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα έω 15 με 16 βαθμού. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσει με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ανατολικά και βόρεια τι πρωινέ ώρε. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έω 14 βαθμού Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσει με τοπικέ βροχέ και λίγα χιόνια στα γυροεινά. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμοι θα πλέον ανατολική-νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έω 11 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό το βελτίο στην νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το ΣΚΑΕ στις 6.30. Καλώς σας απόγευμα.